Αμήν. Καθίστε, αδερφοί. Βλέπετε, πολλά έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Κάποτε απομακρυνθήκανε πολλοί από τον Κύριο, αδερφοί, όταν ακούσα ότι άμα δεν φάγει το σώμα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχετε μερίδα μαζί μου. Και φύγανε, λέει, πάρα πολλοί. Δόξα στον Θεό. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος, αδερφοί, θέλει ο άνθρωπος ελεύθερα να ακολουθάει τον Κύριο της δόξης. Και λέει στους μαθητές, μήπως, λέει, θέλετε να φύγετε κι εσείς. Θα λέγαμε, τι λόγος είναι αυτός. Τόσο καιρό μαζί σου, Κύριε, και μας λέει, μήπως θέλουμε να φύγουμε κι εμείς. Είναι, θα λέγαμε, ένας λόγος ο οποίος ακούγεται δοκιμασίας. Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, πού να πάμε. Βλέπετε, αδερφοί, η καρδιά. Η καρδιά η οποία χτυπάει για το Λόγο του Θεού, χτυπάει για τον Κύριο. Μια καρδιά η οποία είδε όλα τα θαυμάσια του Θεού. Όλοι οι Απόστολοι. Και λέει, Κύριε, λέει, εσύ έχεις, λέει, λόγους. Ζωή σε αιωνίο. Βλέπετε, αδερφοί, λόγια αιώνια. Να πάμε πού, αδερφοί? Να αφήσουμε τον Χριστό και να πάμε πού? Κάτι το καλύτερο σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Εγώ σαν άνθρωπος πολλές φορές τα ζυγίζω αλλιώς τα πράγματα. Λέω, θα πάω, εκεί θα περάσω ωραία, θα αναπαυθώ εκεί. Δεν υπάρχει, αδερφή, ανάπαυση. Η ανάπαυση υπάρχει μόνο κοντά στον Χριστό. Τα καλύτερα γεύματα να έχεις, τα πιο πλούσια γεύματα να έχεις μπροστά σου, δεν σε φέρνω σε κάτι. Το μοναδικό είναι ότι γεμίζεις την κοιλιά σου. Για λίγη ώρα αυτό είναι. Δεν είναι κάτι. Τα καλύτερα, όπως τα θεωρούν οι άνθρωποι, τα κύματα να έχεις, σπίτια να έχεις, αυτοκίνητα να έχεις, είναι πρόσκαιρα όλα αυτά, είναι πρόσκαιρα. Δεν σου δίνουν κάτι. Φθύρονται, χαλάνε, βγαίνουν καινούρια. Εδώ ο Θεός μας υπόσχεται τα αιώνια. Και ο άνθρωπος, αντί να βλέπεις τα αιώνια, βλέπεις τα πρόσκαιρα. Και πολλές φορές πέφτουμε και εμείς σε αυτές τις παγίδες, αδερφοί. Κάποτε έλεγε, στο χωριό μου μια συζήτηση υπήρχε, και λέει ένα σοφό μια γυναίκα. Έλεγε κάποιος, εγώ σήμερα στην παρέκκληση που ήμασταν μερικοί, έφαγα αυτό, έφαγα εκείνο, έφαγα εκείνο. Ξέρετε τι ζυγόθηκε, είπε αυτή η γυναίκα, αδερφή, μια ηλικιωμένη. Εγώ έφαγα λίγο ντομάτα, έφαγα λίγο τυρί, λίγο ψωμί. Ούτε το δικό σου φαίνεται, ούτε το δικό μου. Και εσύ χόρτασες και εγώ, λέω, χόρτασα. Βλέπετε, αδερφή. Και ο ένας χορταίνει και ο άλλος χορταίνει. Φαίνεται, δεν φαίνεται. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Εμείς σήμερα περιμένουμε να δούμε την ουράνια την πόλη, να μπούμε στην ουράνια την πόλη, η οποία έχει μεγάλες ευλογίες, αδερφοί. Όχι μικρές. Δόξα στον Θεό. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε, αλλά το πιστεύουμε και το περιμένουμε, αδερφοί, ώστε μια μέρα θα μπούμε και θα εφρανθούμε μαζί με τον Θεό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου, αδερφιά. Βλέπετε, εσύ έχεις, λέει, λόγους ζωής αιωνίου, Να μείνουμε στους λόγους, αδερφοί του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Θα διαβάσουμε από το Λουκά το Ευαγγέλιο λίγα εδάφια, αδερφοί. Από τη σελίδα 914. Θα διαβάσω πρώτα, αδερφοί, από το 17 μέχρι και το 24 και μετά θα δούμε, αδερφοί. 17 εδάφιο μέχρι και 24 εδάφιο, αδερφοί. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα σχαράς λέγοντος, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς εν το ονόματί σου. Είπε δε προς αυτούς, εθεώρουν το σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα.
Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσία του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέ θέλει σας βλάψει. Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά χαρείτε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Εν αυτή την ώρα ηγαλιάστη κατά το πνεύμα Ιησούς και είπε: «Ευχαριστώς η Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας πάντα, απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νύπια, ναι ο Πάτερ, διότι ούτως έγιναν αρεστών έμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του Πατρός μου, και ουδείς γινώσχει τις είναι ο Υιός ημί ο Πατήρ, και τις είναι ο Πατήρ ημί ο Υιός, και εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Και στραφείς προς τους μαθητάς είπε κατηδία: Μακάρι οι οφθαλμοί οι βλέποντες όσα βλέπετε, διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς επιθύμησαν να είδωσε όσα εσείς βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσωσι όσα ακούετε και δεν ήκουσαν». Δόξα στο Θεό, αδερφοί. Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας λέει στην αρχή του κεφαλαίου, διόριστε, λέει, άλλους 70 να πάνε και να κηρύξουν και να φέρουν το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τους έδωσε την εξουσία. Και όπως ο Θεός τους μίλησε, πήγανε και άρχισαν να κηρύττουν και τα πράγματα του Θεού. Δόξα στον Θεό, άδελφοι. Είδανε τις ενέργειες του Θεού, οι οποίες γινότανε δια του Λόγου και δια του Πνεύματος του Αγίου. Μεγάλη χαρά μέσα τους, άδελφοι. Αυτά τα οποία βλέπανε, τα οποία γινόντουσαν. Και αφού τελείωσαν οι μέρες και γυρίσανε, επίστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς μεγάλης. Πως γυρίσανε και λέγανε στον Κύριο: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς. Εδώ έχει σημασία, αδερφή, εν το ονόματί σου. Πολλές φορές ακούμε, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να βγάλουν δαιμόνια, ο τάδες βγάζει δαιμόνια, ο άλλος κάνει αυτό. Εδώ βλέπετε τι φανερώνει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Όπου ακούμε και ό,τι ακούμε, δεν μπορεί να πει ότι είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία, είναι ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού, τότε, αδερφοί, έρχεται και ενεργεί και ελευθερώνεται ο άνθρωπος από δαιμόνια και από κάθε ασθένεια την οποία έχει, αδερφιέ. Πήγανε, λέει, και 7 ή, λέει, του σκευά. Ξέρετε την ιστορία, αδερφιέ. Οι οποίοι πήγανε να βγάλουνε, να κάνουν ενέργειες, οι Ιουδαίοι. Θέλω να το δούμε, όμως, να δούμε πώς το λέει, αδερφιέ, ακριβώς, στις πράξεις των Αποστόλων. Κοιτάξτε το λόγο τον οποίο αναφέρονται, αδερφοί. Στη σελίδα 982, αδερφοί, είναι το ΙΘ κεφάλαιο. ΙΘ κεφάλαιο, ναι, από το 13. Θέλω να το δούμε λίγο, αδερφοί. Να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και την έστω από των περιεχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν να προφέρουσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού. Επιχείρησαν, λέει. Δοκιμάσαν, δηλαδή προσπάθησαν. Ο τρόπος, αδερφοί, λέγοντες. Βλέπετε, αδερφοί, ο άνθρωπος πρέπει να επικαλείται τον Κύριο, αδερφοί. Τον Κύριο. Γιατί αυτός ο οποίος επεμβαίνει και θεραπεύει και ελευθερώνει είναι ο Κύριος της δόξης. Και τα δαιμόνια με τον παππούλα τη φωνή του Θεού τρέμουν, αδερφοί. Εμείς πρέπει να εφρανόμαστε. Κοιτάξτε τι λένε: «Σας ορκίζομαι», ο λόγος τους,
εις τον Ιησού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Αυτή τι κηρύτταν, άδελφοι? Τι κηρύττει σήμερα ο άνθρωπος? Σας ορκίζουμε εις τον Ιησού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Αυτό λέγανε οι Απόστολοι, άδελφοι? Δεν λέγανε αυτό. Είχαν την εξουσία από τον ίδιο τον Κύριο, ώστε να βγάζουν δαιμόνια και να βγάζανε στο όνομα του Ιησού Χριστού, άδελφοι. Δόξα στον Θεό. Και τα δαιμόνια επιστρέφτηκαν και λένε: τον Παύλο το γνωρίζουμε, τον Κύριο το γνωρίζουμε. Εσείς λέει, ποιοι είστε? Προπαθάνε μερικοί να πούνε: εμείς έχουμε την αλήθεια αυτή. Εσείς λέει, ποιοι είστε, λέει ο λόγος του Θεού? Και πέσανε, λέει, πάνω τους και τους κάνανε. Τι να πω, αδελφοί, δόξα στον Θεό. Αλλά σημασία έχει, αδελφοί, ο λόγος του Θεού, τι μας συστήνει και τι μας δείχνει και τι μας φανερώνει ο λόγος του Θεού. Όλα είναι ωραία. Περιμένουμε αυτό να δώσει, αδελφοί, τα μεγάλα χαρίσματα, τα οποία λέμε, για να δούμε τις ενέργειες του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Χαρίσματα γιαμάτων, θαμάτων, ενεργειών. Είναι ωραία, όλα είναι ωραία. Και τι όλα αυτά τα χρησιμοποιεί ο Θεός για να δοξαστεί και εμείς να πιστέψουμε πιο πολύ. Αλλά δεν θέλει τον άνθρωπο στην ελευθερία ή στη σωτηρία. Έχει ο Θεός να ελευθερώσει τον άνθρωπο για να μην μπορέσει ο άνθρωπος να πει ποτέ ότι δεν άκουσα και δεν γνώρισα. Δόξα στον Θεό, άδελφοι. Είναι όλα ωραία. Οι ενέργειες του Θεού είναι αγαθές, άδελφοι. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να είναι ελευθερωμένος. Και αυτά όλα ξεκινάνε από την αναγέννηση. Ο αναγεννημένος είναι ελευθερωμένος, είναι σωσμένος. Το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δόξα στον Κύριο, άδελφοι. Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος. Δόξα στον Κύριο. Και να γίνει ένα θαύμα, είναι ωραίο, αλλά δεν με συνιστεί αυτό. Και αυτός ο οποίος κάνει τις ενέργειες είναι πάλι ο Θεός, αδελφοί. Η χαρά τους μεγάλη. Είπε, δεν λέει προς αυτούς ο Κύριος, Ξέρετε ότι ο διάβολος, αδερφοί, από τη στιγμή την εγκουδία περηφανεύτηκε, τον πέταξε ο Θεός και δεν είναι πάνω στη γη, είναι πάνω στον αέρα. Δόξα στον Θεό. Και τι λέει εδώ πέρα? Εθεώρου, λέει ο Κύριος. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει, δεν το γνωρίζει. Και τι είναι? Εθεώρου, λέει, το σατανά, ως αστραπήν εκ του ουρανού, λέει, πεσόντα. Είδα, λέει, το σατανά. Πως έπεσε από τον ουρανό. Και αυτό είναι το θαυμαστό, αδερφοί, κάτι το οποίο δεν το περίμενε. Ότι ο Θεός θα δώσει την εξουσία στα παιδιά του, ώστε να μπορούν και τα παιδιά του Θεού να εκβάζουν τα δαιμόνια, αδερφοί. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Έχουν εξουσία από τον ίδιο το Θεό, αδερφοί. Σημασία έχει, δηλαδή, να μπορέσω να σταθώ εκεί που θέλει ο Θεός, για να ενεργήσει ο Κύριος στις δόξεις. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Αλλά πάλι μας μιλάει ο Θεός και λέει στο λαό του, αδερφοί, στην εκκλησία του, στους δούλους του. Εδώ είναι οι μαθητές του Θεού. Δεν είναι μόνο οι 12, εδώ είναι οι 70. Διότι λέει άλλους 70, αδερφοί. Και λέει εδώ πέρα, ιδού, είναι ο λόγος για σένα, αδερφέ. Είσαι ουρανοπολίτης, είσαι παιδί του Θεού, είσαι αναγεννημένος, είσαι σωσμένος. Ιδού, δίδω, λέει, σε εσάς την εξουσία, όχι σε όποιον, στο λαό του, στην εκκλησία του, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα του Θεού, αδερφοί, πολύ σοβαρά. Μας έδωσε εξουσία ο Θεός, που δεν κάνουμε χρήση εξουσίας. Όχι να εξουσιάζουμε πάνω στους ανθρώπους, αδερφοί. Όχι, τέτοια εξουσία δίνει ο Θεός. Θεός θέλει, αδερφοί, να είμαστε ταπεινοί ο ένας προς τον άλλον. Να είμαστε απλοί ο ένας προς τον άλλον. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Να είμαστε ενωμένοι, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Αλλά δίνει τις εξουσίες για άλλους τρόπους, για άλλα πράγματα, αδερφοί. Του να πατείτε, λέει, πάνω, λέει, όφος και σκορπίων. Η εξουσία είναι αυτή. Λέτε τον, άμα θυμάμαι καλά, τον Παύλο. Τον Παύλο, όταν εκεί μετά από τη μεγάλη τρικυμία και πέσανε
έξω και πήγαν εκεί σε αυτό το νησί που ήταν και πήγαν να μάζεψει κάτι ξύλα για να ρίξει στη φωτιά. Το δάκρυο σε λέει να φύγει. Ε, τον έκανε κάτι, το τίναξε λέει, το ρίξε στη φωτιά. Και δεν συνέβαινε τίποτα. Σώθηκε από την τρικυμία, ποιο ξέρει τι έκανε. Ε. Και τώρα η Θεία Δίκη. Έτσι βλέπει ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, το παιδί του Θεού, τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Πόσα στον Κύριο, αδερφοί, ε. Έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο της δόξης. Δεν λέμε, αδερφοί, όπως κάποτε να το πω και αυτό, αδερφοί, γιατί κάποτε ένας αδερφός το έκανε αυτό. Άλλοι, εγώ δεν παθαίνω, λέει, τίποτα. Και δηλητήριο, λέει, να πιω, δεν παθαίνω τίποτα. Τι λες, λέει, αδερφέ μου. Έτσι δοκιμάζεις το Θεό και απ' τις δηλητήριο, θα πας εκεί που να πας. Δεν θα πειράζει το Θεό. Αυτό που έγινε με τον Παύλο, δεν λέτε γιατί το έκανε ο Παύλος έτσι για να δουν οι άλλοι. Απλώς πήρα παρεξήλα και έγινε μια επίθεση. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος σε φυλάει και με φυλάει, αδερφή μου αγαπητή. Δόξα στον Κύριο, ε. Να μην πάθουμε κακό, αδερφέ, δεν είναι. Δεν θα προκαλούμε. Δεν θα προκαλείς, αδερφέ. Ούτε τον Κύριο, ούτε τον Προεδρό θα προκαλούμε, αδερφοί. Θα ζητούμε όμως την παρουσία του Θεού και τη δύναμη του Κυρίου, ας έχει δόξα το όνομα του Θεού μας, αδερφοί, ε. Και επί πάσα, λέει, τη δύναμη, λέει, του εχθρού. Μα γιατί δίνει ο Θεός αυτές τις ενέργειες και τις εξουσίες, αδερφοί, ε. Και ουδέ, λέει, θέλει, λέει, σας βλάψει. Πότε, αδερφοί? Όταν είμαι εκεί που θέλει ο Θεός. Αν δεν είμαι στο θέλημα του Θεού, αν δεν είμαι μαζί με τον Χριστό, δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να είμαστε στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να καθαρίσουμε τις καρδιές μας, να αγνίσουμε τις καρδιές μας. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, ε. Και να ζητήσουμε από τον Θεό, αδερφοί, χάρη. Χάρη από τον Θεό. Για να μπορούμε να στεκόμαστε, αδερφοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να ξέρετε, αδερφοί, ότι η υποκρισία θα έρθει η μέρα, δεν θα μπορεί να σταθεί. Για να θυμηθούμε λιγάκι, αδερφοί, τον Ανανία και τη Ζαπφύρα. Ε. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις μέσα στη Γραφή, οι οποίες αναφέρονται. Η υποκρισία υπήρχε μέσα τους, η υπερηφάνεια υπήρχε μέσα τους, ώστε να φαίνονται. Δόξα στο Θεό, ε. Και πήγανε να πειράξουν τον ίδιο το Θεό. Είναι δυνατόν, αδερφοί, να πειράξουμε το Θεό? Και όσοι σήμερα οι άνθρωποι κι όμως υψώνουν τη φωνή τους προς το Θεό. Δεν ξέρουν τι κάνουν, αδερφοί. Και τι δεν γνωρίσανε τον αληθινό. Εμείς σήμερα είμαστε το αληθινό το Θεό. Είμαστε στην αλήθεια. Γι' αυτό να έχουμε φόβο μέσα στις ψυχές μας και μέσα στις καρδιές μας, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Μην τα παίρνουμε τα πράγματα έτσι και λέμε, α, εγώ έχω τόσα χρόνια στον Χριστό, το γνωρίζω καλά τον Χριστό, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν σαν όξος όμως είναι μαζί σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με τη ζωή μας, αδερφοί. Είναι, αδερφοί, να ευαρεστήσουμε τον Κύριο με τη ζωή μας και με το περιπάτημά μας. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Και εδώ λέει, είναι θαυμαστά αυτά τα οποία μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Είναι υποσχέσεις τις οποίες μας δίνει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Ε, μη χαίρεστε, λέει, ότι τα δαιμόνια, εδώ τι λέει, πριν λέει εις τούτο, λέει, μη χαίρε, μη χαίρεσαι γι' αυτό. Δεν είναι η δικιά σου δύναμη, αδερφέ. Αλλά η δύναμη είναι του Θεού. Μη χαίρεσαι, λέει, πριν, λέει, γι' αυτό. Μα εγώ είπα κάτι και έγινε. Έκανα μία προφητεία και η προφητεία μου βγήκε. Μη χαίρεσαι γι' αυτό, αδερφέ μου. Ο Θεός μίλησε. Δεν μιλάει άνθρωπος. Ο Θεός θεραπεύει. Δεν θεραπεύει άνθρωπος. Ο Θεός χρησιμοποιεί τα παιδιά του. Και πάλι δοξάζεται ο Θεός. Γι' αυτό λέω ότι κάνουμε να το κάνουμε εγκυρίο.
Ό,τι κάνεις αδερφέ, κάτω για τον Κύριο. Μια μερίδα ψωμί είναι αυτή που θα δώσεις, κάτι για τον Κύριο άδερφε. Αλλά λέει, εδώ πλην λέει, τούτο λέει, πλην εις τούτο λέει, μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται λέει σε εσάς, αλλά χαρείτε λέει μάλλον, περισσότερο, περισσότερο σημασία, ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Γι' αυτό να χαίρεσαι άδερφε. Μη χαίρεσαι για τα. Να χαίρεσαι ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Δεν είναι τα ονόματά μας γραμμένα στους ουρανούς αδερφέ? Δεν πρέπει να κοιτάξουμε τα ονόματά μας να μείνουν γραμμένα στον ουρανό? Κοιτάξτε αδερφοί, στην Αποκάλυψη, εκεί μπροστά στο θρόνο του Θεού, είναι στη σελίδα, όποιος θέλει να το δει, 1100 αδερφοί, είναι το 20ο κεφάλαιο, το κάπα κεφάλαιο, μιλάει κάτι συγκεκριμένα πράγματα ο Θεός. Και είδον λέει θρόνων λευκών λέει μέγα. Αυτά που βλέπει ο Ιωάννης. Ξέρετε την αρφή, έτσι να βλέπεις και να σου δείχνει ο Θεός τη δόξα Του. Και είδον. Λίγα είδαμε αδερφοί εμείς. Λίγα λάβαμε. Λίγα έχει κάνει ο Χριστός αδερφοί μέσα στη ζωή μας. Σε αυτά τα οποία ήρθαμε, σε αυτά τα οποία μάθαμε, είναι καλό να μείνουμε στερεοί, να τα κρατήσουμε, να μην τα αφήσουμε άδερφοι. Δόξα στον Κύριο. Φαντάζεσαι να δεις μια μέρα το Θεό? Πώς θα τον δω όμως? Από ποια μεριά θα τον δω? Τη μεριά που είναι ο Αβραάμ? Τη μεριά που είναι ο Λάζαρος? Από ποια μεριά? Είναι όλες οι προειδοποιήσεις τις οποίες έρχεται και μας δίνει ο Θεός για να φυλάξουμε τις ψυχές μας, αδερφέ. Καμιά φορά τα παίρνουμε τα πράγματα και λέμε, εντάξει αδερφέ, και τι έγινε? Τώρα το λες έτσι. Τώρα το λέμε έτσι. Τώρα το σκεφτόμαστε έτσι. Στο αιώνιο είναι το δύσκολο, αδερφή. Στο αιώνιο, από ποια μεριά θα είμαι? Και ο Θεός μας εκάλεσε για να είμαστε από τη δικιά του τη μεριά. Για να απολαμβάνουμε. Γι' αυτό θα σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν βλέπετε κάποιον αδερφό μας, κάποια αδερφή μας, κάποιο νέο, κάποια νέα, έτσι η ζωή τους λίγο, να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε, αδερφοί. Μην βλέπεις το στραβό το οποίο είδες επάνω μου, αδερφέ. Και εσύ έχεις. Να προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει έλεος σε όλα τα παιδιά μας. Και στους μεγάλους. Και στα βρέφη. Να κάνει έλεος ο Θεός στη ζωή σου και στη ζωή μου. Να κάνουμε αυτόν τον αγώνα όλοι μαζί σαν εκκλησία, αδερφοί. Να δούμε το Θεό. Ο Παύλος κλαίει. Ποιος ασθενεί λέει και δεν ασθενώ, Κλαίει ο Παύλος. Για ποιον? Για τον αδερφό, για την αδερφή. Για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δεν το κρίνει. Εμείς πέφτουμε πολλές φορές σε αυτή την κρίση που δεν θέλει ο Θεός. Η κρίση ανήκει στον Κύριο, αδερφή. Εμείς κρίνουμε το φαινόμενο. Κρίνουμε το εξωτερικό. Το μέσα το ξέρει ο Θεός, αδερφέ. Δόξα στον Κύριο. Και εδώ λέει αυτό που λέει, έχει σημασία, αδερφή, Και είδω θρόνο λευκόν, λέει, μέγα. Ο Θεός ξέρει τι λέει σε ένα σημείο. Ο θρόνος μου είναι στον ουρανό, και η γη είναι υποπόδιο, λέει, των ποδών μου. Κάτι που δεν του συλλαμβάνει ο άνθρωπος. Πού να συλλάβουμε εμείς τώρα? Ποιος είναι ο Θεός? Πώς θα το συλλάβεις αυτό, αδερφή?
ο θρόνος σου στον ουρανό, στον τρίτο ουρανό, και η γη είναι υποπόδιο των ποδών μου, ώστε να βάζει τα πόδια μου μόνο πάνω. Άμα το δείτε έτσι, δεν είναι κάτι που δεν το αναγνωρίζει και δεν το βλέπει ο Θεός, αδερφέ. Σε κάλεσε, αδερφέ, και μας κάλεσε όλους μας για να κάνουμε τον αγώνα της πίστεως, και μας έβγαλε μέσα από την αμαρτία, μέσα από βέβαιο θάνατο. Ο άνθρωπος έξω χωρίς Χριστό είναι νεκρός. Μα πεις ότι ζει, δεν ζει? Ζει. Δεν ζει, ζει. Κι όμως είναι νεκρός. Δεν είναι ζωντανός. Η ζωή έρχεται με τον Χριστό, αδερφοί. Η αιώνια ζωή. Έχει σημασία αυτό, αδερφοί. Αυτό το σώμα θέλει τα επίγεια. Αυτό το σώμα θέλει τα επίγεια, αδερφοί. Η ψυχή τι θέλει? Και άμα η ψυχή στρέψει προς τα εκεί, δυσκολεύονται τα πράγματα. Αλλά πρέπει εμείς, γιατί έχω στη ζωή μας, πρέπει εμείς να υποθούμε τον Κύριο. Να θέλουμε τον ουρανό και να βάλουμε αυτήν την δοκιμασία σου, να μπορέσει αυτό το σώμα να το πας δεμένο μπροστά στο θυσιαστήριο, για να μπορέσει ο Θεός να κάψει κάθε τι το οποίο εμποδίζει να εισέλθω στη βασιλεία των ουρανών. Όχι να εισέλθει ο αδερφός, εγώ να εισέλθω στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο θρόνο όντως του Θεού όλοι μας, αδερφοί, και λέει «Και τον καθήμενο, λέει, επί αυτού, είδε, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος, λέει, δι' αυτά». Ο λόγος, λέει, είχε φύγει ο ουρανός και η γη και είδα, λέει, τον καθήμενο. Και άλλοι λένε σήμερα αυτός ο λόγος είναι αλληγορικός. Κι όμως, ο λόγος του Θεού, όπως λέει, και έτσι θα γίνει. Αυτός ο ουρανός και αυτή η γη θα φύγουν και θα κάνει νέα όθος. Ή το πιστεύεις ή δεν το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω όμως. Θα το πιστεύω, αδελφέ, ότι θα κάνει ο Θεός όλα νέα. Εδώ άλλαξε τη ζωή σου και τη ζωή μας την έκανε νέα ζωή, αδελφέ. Και συνεχίζει ο Θεός να μας ενισχύει, να μας δυναμώνει, για να μας καθαρίσει έτσι περισσότερο, όταν εγώ θέλω. Άμα δεν θέλω, δεν γίνεται. Εάν θέλω, όλα γίνονται. Τα πάντα, λέει, είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Βλέπετε, αδερφοί. Πιστεύουμε στον Χριστό. Πιστεύουμε ότι ο Θεός αυτό το οποίο θα ζητήσει θα μας το δώσει. Και άμα το πιστεύω, λέει, θα γίνει. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Και λέει, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδωλε τους νικρούς, μικρούς, λέει, και μεγάλους, ιστάμενος ενώπιον, λέει, του Θεού. Είδα, λέει, μικρούς και μεγάλους, και τα βιβλία, λέει, ηνύχθησαν, και βιβλίο άλλων ηνύχθη, το οποίο είναι, λέει, της ζωής. Ανοιχτήκαν τα βιβλία που γράφουν τα πάντα μέσα για όλους. Ανοίχτηκε όμως, λέει, και το βιβλίο, λέει, της ζωής. Βλέπετε, αδερφοί, μας ξεκαθαρίζει ο λόγος του Θεού. Πού θέλω να σταθώ? Πού θέλω να μείνω? Ο άσωτος Υιός πήρε μια απόφαση να πάει στη χώρα τη μακράν. Πού θέλω να μείνω? Τόσα χρόνια μαζί με τον μπαμπά, τα είχε όλα. Τώρα εγώ θέλω να πάω εκεί όμως. Χώρα μακράν. Δεν σε λέει μην πας. Πήγε. Δεν πήγε. Δεν σκόρπισε, δεν δαπάνησε. Βλέπουμε τις καρδιές σας, λοιπόν, πώς ενεργούν, Δέστε μια καρδιά,
αναγκάστηκε, λέει, να τρώει, λέει, αυτά που τρώγαν τα γουρούνια. Τόσο βαθιά έχει πέσει. Τι λέτε, το όνομά του ήταν γραμμένο στο βιβλίο, μέσα στην αμαρτία. Μια δοκιμασία την οποία περνά. Θεός θέλει, αδερφοί, με τη θέλησή μας να τον ακολουθούμε. Όχι γιατί μας δίνει ευλογίες ο Θεός να ακολουθώ τον Θεό. Με τη θέλησή μας. Με τα προβλήματά μας, με τις δυσκολίες μας, με τους αγώνες μας, να ακολουθούμε τον Χριστό. Και έτσι δείχνουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο. Έτσι φανερώνεται η αγάπη σου και η αγάπη μου προς το πρόσωπο του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Εκεί, λέει, θυμήθηκε το σπίτι του πατέρα του. Βλέπετε, έπρεπε το περάσει. Δεν είναι όμως νόμος που πρέπει να γίνεται σε όλους αυτό. Εκεί ήρθε στα συγκαλά του. Να θυμάται το σπίτι του πατέρα του. Δεν του λείπει τίποτα. Μας λείπει τίποτα, αδερφοί? Από εμάς εξαρτάται να απλώσουμε το χέρι μας και πάρουμε. Από εμάς εξαρτάται. Και αμέσως να γυρίσει πίσω, να πάει στο σπίτι του πατέρα. Πού να πάμε, αδελφοί? Εκεί υπάρχει, πώς λέτε, η θαλπορή, ε? Που έρχεται ο Θεός, σου τα δίνει όλα. Δεν σου λείπει κάτι. Έχεις τον αδελφό σου, έχεις τους υπηρέτες σου, τα έχεις όλα. Δεν τα έχουμε όλα, αδελφοί, σήμερα? Όλα τα έχουμε. Μας έχει αφήσει ο Θεός μυστικούς. Φαίνεται, πόσο νηστικοί είμαστε. Δεν μας αφήσει ο Θεός να πεινάσουμε. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός να πεινάσουμε. Θεός λέει, η καρδιά είναι γεμάτη ουρανού. Αλλά όταν επίστρεψε πίσω, ήρθαν οι μάχες, η αγκαλιά του πατέρα και η ασπίδα του αδερφού. Του μεγαλύτερου αδελφού. Ο μεγαλύτερος πνευματικός. Βλέπω την καρδιά μου, αδελφέ. Όταν διαβάζουμε και ακούμε το λόγο, να παρατηρούμε τις καρδιές μας, τον εαυτό μας, τη ζωή μας. Δηλαδή, ένας ο οποίος απομακρύθηκε και ξαναγύρισε πίσω, θα σκέφτομαι όπως σκέφτεται ο πρεσβύτερος Υιός. Εμένα δεν μου έδωσε όταν ένα... Παράπονα. Παράπονα. Ούτε ένα ελφάκι δεν μου να πάνε τους φίλους μου να φάω. Ούτε αυτό δεν μου το έκανε. Όλα δικά σου και δικά μου είναι, λέει ο πατέρας. Αλλά δεν είχε το θάρρος. Να έχουμε θάρρος και παρησία μπροστά στο Θεό να ζητούμε, αδελφοί. Να έχουμε θάρρος. Να πάει να πάρει, ε. Ο λόγος είναι ανοιχτός για όλους, αδελφοί. Δεν είναι μόνο για μερικούς. Για όλους είναι ο λόγος του Θεού. Όλοι μπορούμε να ανοίξουμε και να πάρουμε από το λόγο του Θεού. Αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμασμένα για το λαό του. Ε. Μην τα ζυγίζεις, αδερφέ και αδερφοί, τα πνευματικά με τα κοσμικά. Η σάρκα θέλει όντως, αδερφοί, τα σαρκικά. Δόξα στον Θεό. Αλλά ο πνευματικός πρέπει να κοιτάει τα πνευματικά και δια του πνεύματος να θανατώνουμε τη σάρκα δια του πνεύματος. Δόξα στον Θεό. Αλλά η σάρκα είναι δυνατή. Έχουμε τον εαυτό μας, έχουμε και τον πονηρό και όλα ξεκινάνε από τους οφθαλμούς του ανθρώπου. Με τα μάτια λερωνόμαστε πάρα πολύ. Το μάτι. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί, ο Θεός μας δίνει όντως μαθήματα. Και εκρίθησαν, είναι εκρίλη εντογεγραμμένο εν της βιβλής κατά τα έργα, λέει, αυτών. Εκρίθησαν, ε, με τα έργα τους. Και έδωκε η θάλασσα τους εν αυτής, λέει, νεκρούς. Βλέπετε ότι τι θα γίνει, είναι η υπόθεση του Θεού. Ακόμα, λέει, και η θάλασσα έδωσε τους νεκρούς της. Και ο
ο θάνατος και ο Άδης έδωκα τους ενιαυτείς δε νεκρούς. Και ο θάνατος και ο Άδης. Βλέπετε, ξέρουμε ότι και ο Χριστός στις τρεις μέρες αυτές πήγε, λέει, στον Άδη και κήρυξε το λόγο του Θεού. Όσοι δεχτήκανε, τους πήρε μαζί. Βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός δεν αφήνει κενά. Προσπαθάνε οι άνθρωποι να βρουν κενά. Δεν αφήνει κενά. Και κήρυξε, λέει, σε αυτούς οι οποίοι, λέει, απιστήσανε, λέει, την εποχή του Νόε. Κήρυξε ο Θεός. Ο λόγος κηρύτεται, αδερφοί. Και τα παιδιά του Θεού πρέπει να κηρύττουν, να ομολογούν το λόγο του Θεού, το Χριστό. Για να σωθεί αυτό το οποίο να σωθεί, αδερφοί. Έως σου, λέει, εκπληρωθεί, λέει, ο αριθμός, λέει, των εθνών. Και μετά θα έρθει το τέλος. Έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Δεν το ξέρεις. Ας έχει δόξα το όνομα του Ιησού μας Χριστού, αδερφοί. Και εκρίθησαν έκαστος, λέει, κατά τα έργα, λέει, αυτόν. Ο κάθε ένας με τα έργα του. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη, λέει, του πυρός. Εδώ είναι η τελική κρίση. Θάνατος και ο Άδης. Μέσα στην κόλαση. Τι να πω, αδερφοί, κανένα φορά, λέει, ακούμε φυσικά, αυτά είναι όντως, αδερφοί, μπορώ να πω, αφροσύνη ανθρώπινη. Εδώ, λέει, είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Περνάς καλά, παράδεισος. Δεν περνάς καλά, κόλασες. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Εδώ μας μιλάει για μια φωτιά η οποία δεν σταματάει. Και άμα θες να δοκιμάσεις την κόλαση, τη φωτιά, να το πω έτσι, δοκίμασε με το δαχτυλάκι λίγο πάνω στο κερί, βάλε το δάχτυλό σου να δεις τι γίνεται και πόσο θα αντέξεις. Για δες το να φλέγεσαι αιώνια, αδερφέ. Δεν είναι τα πράγματα, είναι προειδοποιήσεις του Θεού. Προειδοποιεί ο Θεός, αδερφοί, για να εκφύγουμε όλα αυτά τα οποία μέλουσε να γίνουν επάνω στην οικουμένη. Και για να μπορέσουμε να εισέλθουμε, αδερφοί, όντως στην παρουσία του Θεού. Γιατί το ακούμε, αδερφοί, μην το παίρνουμε έτσι αψήφιστα. Βασιλεία Θεού. Ουράνια βασιλεία. Δόξα στον Κύριο. Αρχιερείς και ιερείς του υψίστου. Θα έρθει και η μέρα αυτή, στα χίλια χρόνια του Χριστού. Βλέπετε, αδερφοί, μας ετοιμάζει ο Θεός. Αν εγώ θέλω να ετοιμαστώ, είναι το άλλο μέρος. Αλλά εγώ πιστεύω, αδερφοί, ότι όλοι αγαπάμε τον Κύριο και όλοι κάνουμε τον αγώνα μας για να μπορέσουμε να τερματίσουμε. Κάθε ένας με τον τρόπο του, αλλά όλοι αγωνιζόμαστε στον ίδιο αγώνα. Και αυτό, αδερφοί, είναι καλό να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Είναι πιο καλό. Πες δεν είναι. Σαν υπηρέτες, σαν λαός του Θεού. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλο και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Μην το παίρνεις έτσι αψήφιστα, αδερφέ. Βλέπεις, ο αδερφός έχει κάτι. Βάλε ένα χέρι βοηθείας. Πες ένα λόγο. Λόγο Θεού. Ας έχει δόξα το όνομα του Χριστού μας, αδερφοί. Ούτως είναι, λέει, ο δεύτερος θάνατος. Υπάρχει και πρώτος. Υπάρχει ο πρώτος, ναι. Ο φυσιολογικός θάνατος. Ο δεύτερος ο θάνατος είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Είναι το χειρότερο πράγμα. Έτσι σκεφτόμουν μια μέρα και λέω, τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι πιο πολύ απ' όλα. Εγώ θα χρειαστεί μια φορά σε ένα σασέρ μέσα. Μέσα στην Ελλάδα και κλειστήκα μέσα σε ένα σασέρ. Ασφιχτικά, χωρίς φως, είχα γίνει μουσκεμα από τον υδρότα. Και αμάν έκανε να ανοίξει η πόρτα. Με τα πολλά άνοιξε η πόρτα, φωνάξανε βοήθεια.
Πάντησε κάποιος τα κουμπιά, οι άλλοι δεν κινόντουσαν, οι άλλοι ούτε κινηθήκανε καθόλου. Εγώ κάθισα κάτω, είχε μια μικρή τρυπίτσα έτσι. Και από εκεί έρχονταν και λίγο έτσι αέρας μέσα. Και δεν σηκωνόμουν από κάτω. Όπως ήμουν εκεί, εκεί. Και σε μια στιγμή χτυπάω την πόρτα και ανοίγει η πόρτα. Ασανσέρ τέλος. Τι θέλω να πω. Σκεφτείτε τώρα να σας βάλει κάποιος, αφού είστε φόβο, να σε βάλουν κάπου που είναι πολύ στενά. Αυτή είναι κόλαση, αδερφή. Ψυχή πάει να... Είναι για τον κάθε ένα τι. Δεν είναι για όλους, έτσι. Είναι κόλαση. Βλέπετε, αδερφή, πώς είναι τα πράγματα. Ο Θεός μας λέει να κάνουμε αυτή την επιλογή και εδώ να ζούμε στη Βασιλεία του Θεού και εδώ, γιατί από εδώ ξεκινάνε οι ευλογίες του Θεού και στο μέλλον ζωή αιώνια. Πρώτος θάνατος το σώμα, αλλά εμείς περιμένουμε αρπαγή εκκλησίας. Αυτό μην το ξεχνάμε, που πολλοί δεν ξέρουν τι θα πει αρπαγή. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Αλλά εμείς περιμένουμε την αρπαγή της εκκλησίας και θα είναι το πιο ωραίο από όλα, αδερφοί. Να μην γευθείς καθόλου θάνατο. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Δόξα στον Χριστό μας. Και λέει, και όστις δεν ευρέθη διαγραμμένος, αυτό το φυλάξουμε, με αυτό τελειώσω, εν το βιβλίο λέει της ζωής, όσες δεν ευρέθη. Ερήθη λέει εις τη λίμνη του πυρός. Δεν κάνει χάρη ο Θεός εδώ. Όποιος δεν ευρέθη λέει. Γι' αυτό, αδερφέ μου και αδερφοί μου, κοιτάξτε, να κοιτάξουμε τα ονόματά μας να μείνουν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Εγώ λέει είμαι η οδός, μην τη χάσουμε. Εγώ λέει είμαι η ζωή, να μην τη χάσουμε, και η αλήθεια. Να μην τη χάσουμε. Να μην χάσουμε τον Χριστό, αδερφοί. Γιατί άμα χάσεις τον Χριστό, τα χάσεις όλα, αδερφοί. Όλα. Μας βρήκε ο Χριστός, όχι τον βρήκαμε, μας βρήκε ο Χριστός. Έτσι δεν είναι? Μας κάλεσε ο Χριστός να μην τον αφήσουμε, αδερφέ. Δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη ζωή καλύτερο. Τι θα δώσει λέει ο άνθρωπος για τη ζωή του? Για λέει και όλο τον κόσμο λέει κληρονομήσει και ζημιωθεί λέει η ψυχή λέει αυτό. Πλατινάρχης λέει ο τάδε. Και τι έγινε, αδερφοί? Ποσά στο Θεό η γη είναι σαν ένας κόκκος, έτσι δεν φαίνεται? Και μας δίνει ο Θεός τα όλα. Τι να πούμε? Κάνουμε ως μερικούς, δώσουμε ένα εκατομμύριο να έρθουν στην εκκλησία σας? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Να έρθεις τον Χριστό για ένα εκατομμύριο, μην έρχεσαι. Αλλά τουλάχιστον να μεταφθεί για πολλά. Ένα εκατομμύριο τι είναι? Μια ασθένεια παθαίνεις και σου φεύγουν όλα και δεν σου μείνει τίποτα. Πας στον Χριστό χωρίς μία και λες, Κύριε, άρρωστος. Λέω εδώ εγώ. Μαρούς αυτό έκανε. Τα έδωσε λέει όλα. Σε γιατρούς θέλει, τι θέλει? Μετά θα πάω στον Χριστό. Αφού τα άκουσα όλα και ξέρω ότι θεραπεύει. Υπάρχει καλύτερος γιατρός, αδερφέ, ο οποίος μπορεί να θεραπεύσει είναι και ψυχή και σώμα. Είναι ο μεγαλύτερος, αδερφέ. Καλύτερος γιατρός ο οποίος υπάρχει. Δόξα στον Θεό, ο Θεός να μας αναλάβει.